ή προεργασίες για να φύγει το μαύρο από τις οθόνες, όπως έχει ζητήσει και το Συμβούλιο της Επικρατείας με την απόφασή του, έχουν ξεκινήσει ήδη σύμφωνα με το νέο αρμόδιο για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, Παντελή Καψή. Στόχος είναι στο επόμενο τρίμηνο να έχει βγει στον αέρα η καινούργια ραδιοτηλεόραση, είπε συγκεκριμένα ο αρμόδιος υφυπουργός. Σημείωσε χαρακτηριστικά ότι το πρώτο βήμα που θα γίνει είναι να διαλυθούν οι παρεξηγήσεις, να καθαρίσει η εικόνα και απαντώντας σε ερώτηση για το πότε θα συναντηθεί με τους εργαζόμενους, είπε: Όσο πιο γρήγορα γίνεται. Η ΕΡΤ πρέπει να είναι χειραφετημένη και ανεξάρτητη, συμπλήρωσε. Ο κ. Καψής επεσήμανε ότι είναι νωρίς ακόμα για δηλώσεις, αλλά εξήγησε ότι έχει ήδη αρχίσει η προεργασία για να φύγει το μαύρο από τις οθόνες, όπως έχει ζητήσει και το Συμβούλιο της Επικρατείας με την απόφασή του. Σχετικά με το ποια θα είναι η αρμοδιότητά του όταν θα έχει δημιουργηθεί η νέα δημόσια ραδιοτηλεόραση, είπε ότι η δουλειά του είναι να διασφαλίζει την ποιότητά της. Ερωτηθείς αν έχει παραλάβει σχέδιο από τον προκάτοχό του για τη μορφή της νέας ΕΡΤ, ο Παντελής Καψής απάντησε θετικά, επισημένοντας ότι αναμένεται να ληφθούν υπόψη όλες οι μέχρι τώρα προεργασίες για την αναδιάθρωση με τις πιθανές τρίμηνες συμβάσεις να είναι στο τραπέζι των συζητήσεων. Κληθείς να σχολιάσει όσα έδωσε στη δημοσιότητα η Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων της ΕΡΤ περί απώλειας 300 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι στιγμής λόγω του μαύρου στις οθόνες, είπε ότι έχει ζητήσει να ενημερωθεί για το θέμα. Τέλος, σημείωσε ότι η βάση του νομοσχεδίου που επεξεργάζεται η κυβέρνηση είναι το σχέδιο που έχει συντάξει με τους Ηλία Μάσιαλο και Νίκο Αλιβιζάτο. Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου Εργαζομένων στο Χρηματιστήριο για το κλείσιμο της ΕΡΤ, η ευνηδιαστική απόφαση της κυβέρνησης να αναστείλει τη λειτουργία του Εθνικού Φορέα Ραδιοτηλεόρασης αποτελεί μια μελανή στιγμή στην νεότερη ιστορία της χώρας μας, αναφέρουν εντωμεταξύ οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ σε ανακοίνωσή του στο Χρηματιστήριο. Διαδοχικές συναντήσεις με αντιπροσωπεία της κοινοπραξίας Saks Denice, που μελετά το ενδεχόμενο να κατασκευάσει τον αγωγό TAP, αλλά και με τον πρόεδρο της Costco, Captain Wei Jiafu, έχει σήμερα ο πρωθυπουργός. Ο Κινέζος ισχυρός άνδρας της Costco θα παραστεί στα εγγένεια του προβλήτα 3 του λιμάνι του Πειραιά, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις αναμένεται να θέσει τον πρωθυπουργό το ενδιαφέρον του για επιπλέον επενδύσεις της κινέζικης εταιρείας στη χώρα μας. Σε ό,τι αφορά το TAP, στη συνάντηση που θα έχει ο πρωθυπουργός με τους εκπροσώπους του Αζέρικου Αγωγού, αναμένεται να υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας με την ελληνική κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αντιπροσωπεία θα αποτελείται από τον αντιπρόεδρο της BP Al Cook και τον πρόεδρο της Socar Al Abdullayev ή τον αντιπρόεδρο Ελισάν Ναζίροφ, ο οποίος θεωρείται ο άνθρωπος κλειδί της εταιρείας του Αζερμπαϊτζάν. Σημειώνεται ότι οι τελικές αποφάσεις για τον αγωγό που θα μεταφέρει το αζέρικο αέριο στην Ευρώπη αναμένεται να ανακοινωθούν την Παρασκευή, με όλες τις ενδείξεις να συγκλίνουν ότι θα προτιμηθεί ο αγωγός TAP που διέρχεται μέσω της Ελλάδας έναντι του Tabuco West που διέρχεται τη Βόρεια Ευρώπη. Κλίμα νίκης του TAP έναντι του ανταγωνιστή αγωγού Tabuco West άρχισε να διαμορφώνει από την περασμένη Παρασκευή με δηλώσεις του απερχόμενου πρωθυπουργού Αλβανίας, Σαλίμ Μπερίσα. Αυτό ενισχύθηκε από δημοσιεύματα μέσω ενημέρωσης της Ρουμανίας, που αξιωματούχοι της κυβέρνησης ανέφεραν ότι η κοινοπραξία του TAP με πιθανότητα 90-95% κέρδισε την κούρσα από τον Ναμπούκο. 48 όρια απεργία έχουν κηρύξει για αύριο Πέμπτη και την Παρασκευή η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Οικονομικών. Την 5η στις 10.30 προγραμματίζεται συγκέντρωση για την πλατεία Κοραή. Η διάλυση των υπηρεσιών, η ιδιωτικοποίηση των αντικειμένων, η ενοχοποίηση των εργαζομένων κτλ. Έχουν ετοιμάσει το έδαφος. Το επόμενο στάδιο είναι οι απολύσεις, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση των δύο ομοσπονδιών. Οι εργαζόμενοι διαμηνύουν ότι δεν θα δεχτούν την εξαθλίωση που τους ετοιμάζουν και δεν θα γίνουν θυσία στο βωμό των σχεδίων τους και την κερδοφορία του κεφαλαίου.